Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη, είναι πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Λασιθίου. Να αναφερθούμε σε μια κίνηση ανθρωπιάς από τους αστυνομικούς εκεί του Λασιθίου για ακόμα μια φορά δίπλα στον συνάνθρωπο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους σας. Οι αστυνομικοί του Λασιθίου έτσι και περίοδο εορτών είπαν να κάνουν μια καλή πράξη εκτός υπηρεσίας. Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Εθελοντικού Συλλόγου Σιλιαχτίδας που ετοιμάζει τα νέα του γραφεία στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Ναι. Για να αποφύγουν λοιπόν το κόστος της ανακαίνησης του βαψίματος του χώρου, πιάσαμε τα πινέλα. Άλλο ρόλο δηλαδή αναλάβατε αυτή τη φορά, έτσι, άλλο ρόλο. Το έχω πει πολλές φορές ότι ο αστυνομικός είναι ενεργός πολίτης και πολλές φορές κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα εκτός υπηρεσίας έτσι να βοηθάμε συλλόγους οι οποίοι πραγματικά είναι αξιέπαινο το έργο τους και μάλιστα οφείλουμε στην Ηλιαχτίδα και εμείς σαν οικογένεια αστυνομικών καθώς την πόρτα του καρκίνου την έχει χτυπήσει σε οικογένειες αστυνομικών, σε παιδιά και η Ηλιαχτίδα χωρίς να σου πάρουμε καν ένα τηλέφωνο από μόνοι τους εθελοντικά προσφέρανε διαμονές στους γονείς, βρισκόντουσαν δίπλα στα παιδιά με διάφορες δραστηριότητες και έχουμε χρέος να τους βοηθάμε. Και πόσο μάλλον μέσα από αυτές τις πράξεις νιώθουμε και εμείς σαν άνθρωποι καλύτεροι. Και ακόμα πιο χρήσιμοι, έτσι, ακόμα πιο χρήσιμοι. Ναι, ναι, βέβαια. Και βέβαια και οι εικόνες βέβαια πρόσφατες από το Αρκαλοχώρι, σεισμόπληκτες περιοχές που και ο κύριος Καρτσάκης βρέθηκε στην περιοχή και βοήθησε συνανθρώπους του. Βλέπουμε αυτή την ανθρωπιά γιατί και οι αστυνομικοί, οι οικογενειάρχες άνθρωποι είναι. Τα ίδια προβλήματα με εμάς αντιμετωπίζουν και αυτό επιβεβαιώνουν και μέσα από τις πράξεις τους. Φαντάζομαι θα υπάρχει συνέχεια κύριε Καρτσάκη. Βεβαίως και θα υπάρχει. Εγώ συγκινούμαι πολύ με τους συναδέλφους μου, οι οποίοι μην νομίζετε. Έχουν πολλοί από αυτούς σοβαρά οικονομικά προβλήματα και υστερήθηκαν πράγματα για να ενισχύσουν το Αρκαλοχώρι και όχι μία φορά. Φανταστείτε ότι από τις πρώτες μέρες στείλαμε μετά από μία εκδήλωση όπου ανταποκρίθηκε όλη η κοινωνία του Αγίου Νικολάου στείλαμε ένα φορτηγό με 14 τόνους. Τώρα πρόσφατα είχαμε την χρηματοδότηση σε κάποιους απορροφητήρες που χρειαζόντουσαν να μπουν στους οικίσκους. Ναι. Και μάλιστα βοήθησαν και οι αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης σε αυτό. Και πόσο μάλλον πολλοί αστυνομικοί από τον νομό Λασιθίου φύγανε την δύσκολη περίοδο στην αρχή που έγινε ο σοβαρός σεισμός και ήταν στις εθελοντικές ομάδες για αρκετές μέρες. Μάλιστα, λοιπόν. Και πόσο μάλλον χαίρομαι που τους εκπροσωπώ. Κύριε Καρτσάκη, με φόντο τώρα και την παραμονή της πρωτοχρονιάς και της εξόδους των κριτικών και όχι μόνο, τι πρέπει να προσέξουμε, μία συμβούλη σαν αστυνομικός. Κάθε χρόνο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τροχαία συμβάντα. Καλό είναι να γυρίσουμε σπίτι μας ασφαλής φέτος. Βέβαια, αμή τι άλλο. Βέβαια, τόσο αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας έχουν κάνει πάρα πολλά σεμινάρια, έχουν ενημερώσει τον κόσμο για να τους περάσουν ακόμα περισσότερο ώστε να υπάρχει μια πρόληψη στα τροχαία ατυχήματα που δυστυχώς χάνουμε 60 ανθρώπους κάθε χρόνο περίπου και όταν κάποιοι ειδικά την περίοδο των εορτών αποφασίσουν να πιάσουν το τιμόνι καλό θα είναι να μην είναι ούτε από την επίρρεια αλκοόλ ούτε να βιάζονται να πάνε κάπου να έχουν τα μάτια τους 14 γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Και κυρίως στην περίοδο των εορτών πρέπει να κοιτάξουν πολίτες οι οποίοι φεύγουν κάποια ταξίδια να προσέχουν και λίγο τα σπίτια τους, να έχουν ασφαλισμένες τις πόρτες και τα παράθυρα. Βέβαια. Να μην αφήνουν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα ή αντικείμενα αξίας. Να ενεργοποιούν τον συναγερμό αν έχουν ή να αφήνουν κάποιο φως ανοιχτό. Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούν που βρίσκονται ή πόσες μέρες θα λείπουν ή πόσο μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις να αφήνουν και σημειώματα στην πόρτα. Καλό θα είναι να ενημερώνουν κάποιο άτομο εμπιστοσύνης, είτε αυτό είναι συγγενής ή κάποιος φίλος γείτονας, ώστε αν δουν κάτι το περίεργο να ενημερώσουν απευθείας το 100. Οι συνάδελφοί μου βρίσκονται στον δρόμο
Και ειδικά τώρα την περίοδο των εορτών, έχουν κάθε χρόνο έτσι κι αλλιώς τελεχώνουν παραπάνω άτομα τις περιπολίες. Αλλά για όλα αυτά χρειάζεται μια προσοχή. Ο καθένας πρέπει να κοιτάζει την ασφάλεια στο σπίτι του. Πρέπει να, αν μπορεί, να έχει και κάμερες. Οι εποχές αλλάζουν, η κλιματικότητα εξελίσσεται. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, κύριε Καρτζάκη. Να σας ευχαριστήσω. Καλές γιορτές να έχετε. Επίσης, καλές γιορτές και καλά. Θα ήθελα να πω σε πολλούς πολίτες ότι τώρα την περίοδο των εορτών που όλοι περνάμε με τις οικογένειες και με φίλους, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι έξω στους δρόμους που όλο το 24ωρο κάθονται για την ασφάλειά τους. Και καλό είναι να ευχηθούμε και σε αυτούς ειδικά χρόνια πολλά και καλή δύναμη στο έργο τους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.